Στο Κρεμλίνο χαμός. Ο υπουργός άμυνας πάει ο Πούτιν να τον ξυλώσει. Γιατί? Τον Τιμούρ Ιβανόφ. Γιατί η γυναίκα του, τώρα τη δούμε πώς είναι μαζί του. Η γυναίκα του πήγε κάπου. Αυτή είναι. Η γυναίκα του είναι η Σβετλάνα Ζαχάροβα, ο υπουργός άμυνας. Ανέβασε η κοπέλα αυτή, 45 χρονών, κοίτα εδώ τώρα λαμπάδα. Ρε πλάκα μας κάνει. Πού είναι ο Αλεξάνδρου που μας λέει ότι μα μεγαλώνουμε, δεν έχουμε ωραία χωριά. Τι είπε, τι είπε ο Αλεξάνδρου. Όλα μας τη λέει εδώ. Κοίτα, κοίτα, λέει. Εσύ να μας τη λέει συνέχεια με τα κορμιά. Είναι η κοπέλα που ήταν πριν με συμμαντήλα. Ξέρουμε ότι αυτές αρέσουν, αλλά είναι 45. Και οι 45 και 50, αυτές μ' αρέσουν. Ηρέμησε λίγο, είσαι στείλω στη Βραζιλία, στη Χιδία. Ηρέμησε, συμμαντήλα. Για να χορτάσει ξύλο. Η Σβετλάνα. Η Σβετλάνα λοιπόν ανέβασε αυτές τις φωτογραφίες. Ωραία, και ποιο το κακό. Έχει πάει ασιατικό μέρος. Για Ταϊλάνδη το βλέπουμε. Μαλδίβες, Μπαλί. Αυτή η ψηλή άμμος, η ολόλευκη με τα διάφανα νερά εκεί είναι. Να τη χαίρεται ο υπουργός, θα πω εγώ. Μόλις πήγε με τον υπουργό της. Ο υπουργός έμεινε γιατί έχει διάφορες στρατιωτικές αποστολές η Ρωσία αυτή την εποχή. Συντονίζει όλους τους βομβαρδισμούς. Και τα σχόλια ήταν αρνητικά γιατί λέει για ποιους πολεμάνε οι Ρώσοι στρατιώτες. Για ποιους. Για τους ανθρώπους που είναι στην Καραϊβική και κάνουν αυτά τα μπάνια. Βέβαια, αυτή είναι η γυναίκα του. Τι να κάνει, να πάει να πολεμήσει κι αυτή. Η γυναίκα του είναι τη χρεώθηκε αυτός ο Φουκαράς. Θα χάσει τη θέση του τώρα. Σύζυγος υπουργού. Αλλά από την άλλη υπήρχαν και πολλά θετικά σχόλια για τη Σβετλάνα. Τι κορμάρα είναι αυτή η Σβετλάνα μου. Τη γράφουν από κάτω. Όλες τις φωτογραφίες μόνο με μαγιό ανέβασε. Σβετλάνα μου. Αυτή ή μαντήλα ή μαγιό. Δεν υπάρχει διάμεσο. Έτσι αφιονίζεται. Αλλά. Πολύ καλό κορμί η Σβετλάνα. Πάρα πολύ δυνατή η Σβετλάνα. Θα συμφωνήσω με τους πολλούς Ρώσους. Κάτσε ρε εσύ, απαγορεύεται. Πόλεμο, να πούμε και αυτή τη μελανίνη. Απαγορεύεται να πάρει τον μπάνιο της Σβετλάνα. Το timing είναι κακό. Δεν απαγορεύεται καθόλου.